Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα κάνω ένα διαφορετικό βίντεο από ό,τι έχετε συνηθίσει. Μόλις ήρθα από το στρατό, βλέπετε ακόμα ότι δεν πρόλαβα να αλλάξω. Ήθελα να το κάνω πώς και πώς αυτό το βίντεο. Λοιπόν, τι έχει το πακέτο που θα δείτε σήμερα? Θα το δείτε διαφορετικά γιατί είναι διαφορετικό. Δεν είναι τύπου unboxing όπως τα συνηθισμένα. Πρόσφατα έπεσα σε μια μεγάλη ευκαιρία. Παρήγγειλα μέσα από μια αγγελία που είχα βρει μεταχειρισμένα κλπ. Κάποια πραγματάκια. Χάζευα και έπεσα πάνω σε μια αγγελία στην οποία ένα παιδί έδινε ένα DSi μαζί και 16 παιχνίδια, από τα οποία τα μισά περίπου είναι Pokemon, κουτάτα όλα πένα, εκτός από ένα δύο νομίζω, και όλο αυτό βγήκε γύρω στα 85 συν τα μεταφορικά μου βγήκε 87,5 με 88,5 νομίζω. Θα δω και όλο στο κουτί πόσο γράφει. Λοιπόν, ναι, 87,5. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι για όλα αυτά τα πράγματα θα τα δείτε κιόλας. Είναι μέσα στο κουτί. Να σας δείξω το κουτί μόλις ήρθε. Βέβαια, μου έκανε εντύπωση γιατί είναι σε κουτί παπουτσιών. Αρκετά βαρύ, βέβαια. Με τα γύρω-γύρω λοιπά πραγματάκια. Με τις αντικαταβολές. Ταχυδρομική γενική από το πλάι. Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι το κουτί. Αρκετά βαρύ, αρκετά περίεργο. Και πάμε να το δούμε. Ελπίζω να μην έκανα καμιά βλακεία, γιατί μαζί μας θα το δω κι εγώ. Και ελπίζω να είναι σωστά όλα. Ελπίζω να είναι όλα μέσα, γιατί είναι πολύ μεγάλη αγορά. Είναι σχεδόν μια μικρή συλλογή. Μέσα σε μια μέτρια συλλογή με 16 παιχνίδια. Δεν το λες και πολύ μικρή. Και πάμε να δούμε τι έχει. Wow. Εντάξει. Θα σας δείξω λίγο πώς είναι στα πάνω-πάνω. Και πάμε να τα δούμε όλα ένα-ένα. Λοιπόν, πρώτο, αυτό εδώ, το DSi. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα να έρθει χωρίς τίποτα, σκέτο. Και έχει μέσα και το κουτί του και τα πάντα όλα. Wow. Να σας δείξω. Είναι αυτό εδώ. Έχει και ένα αυτοκόλλητο με το Mario Kart. Λέει ότι δουλεύει. Για να δοκιμάσουμε να δούμε θα ανάψει. Ελπίζω να έχει μπαταρία. Και, ναι, θέλει φόρτιση από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, αρκετά σκονισμένο, αλλά αυτό δεν μας πειράζει, δεν μπορώ να το καθαρίσω, είναι το τελευταίο πράγμα. Και μπαίνει κανονικά και στο μενού. Pokemon Platinum έχει μέσα φορτωμένο. Τι άλλο έχει μέσα? Έχει το φορτιστή του φυσικά, είναι ο ίδιος φορτιστής με το 3DS, αυτός εδώ. Τα πανάκια του, manual. Δύο παιχνίδια, Drown to Life, ζωγραφικής προφανώς. Αν αυτό εδώ είναι. Και Pokemon Pearl. Αυτή εδώ. Και μέσα έχει, σας είπα, την Pokemon Platinum. Πρόσφατα, τερμάτισα την Fire Red. Θυμάστε που σας το είχα δείξει και αυτά. Γενικά στο στρατόπεδο ο καλύτερος φίλος του στρατιώτη είναι τα Pokemon, από ό,τι κατάλαβα. Για όλους τους στρατιώτες, σαν μηδενός εξαιρουμένου. Και, wow, εντάξει, πραγματικά respect. Πρώτα απ' όλα, σας λέω DSi κουτάτο. Εντάξει, θα μου πεις πω η τιμή του είναι κανένα πενιντάρικο, ναι. Αλλά μόνο με αυτά τα τρία παιχνίδια που έχει μέσα, η τιμή του έχει ακουμπήσει ήδη την τιμή σχεδόν που το αγόρασα και με το παραπάνω. Πάμε να δούμε τι άλλα παιχνίδια έχει μέσα το παιδί. Πρώτο, Iron Man. Να δούμε, είναι μέσα. Είναι μέσα και manual και παιχνίδι. Looney Tunes. Cartoon Concerto. Pokemon Ranger. Wow, αυτό είναι βαρύ. Wow. Μάνιουαλ, παιχνίδι, κουτάτου. Γενικά, θεωρώ και γι' αυτό βιάστηκα να το αγοράσω, να το χτυπήσω μέσα σε δευτερόλεπτο με το που την είδα. Είναι ευκαιριάρα. Είναι πραγματικά ευκαιριάρα. Μετά συνεχίζουμε. FIFA 2009.
Επόμενο. Star Wars, Clone Wars. Οπ, μέσα. Όσοι έχετε ιδέα από αυτά τα παιχνίδια, πραγματικά καταλαβαίνετε ότι η τιμή του ξεπερνάει κατά πολύ τα 200 ευρώ και βάλε, τουλάχιστον σε... να πεις να το αγοράσεις τώρα ξανά όλα αυτά. Diddy Kong Racing DS. Και θα σας δείξω και την αγγελία, αν δεν με πιστεύετε, γιατί κάποιοι είναι δύσπιστοι. Θα κάνω και ένα print screen την αγγελία να σας τη δείξω κανονικά πως είναι. Για να δείτε πραγματικά, αυτή τη στιγμή έχω εντυπωσιαστεί. Δηλαδή το παιδί μέχρι τώρα ας είναι καλά, χίλια ευχαριστώ. Του είχα πει και βλέπει και το κανάλι και λογικά θα το δει αυτό το βίντεο. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά, ειλικρινά. Mystery Dungeon, Explorers of Time. Συνεχίζω, έχω και άλλα παιδιά, 16 παιχνίδια είναι όλα. Arthur. And the Invisibles. The Game είναι από την ταινία προφανώς, όσοι το έχετε δει. Νομίζω το έχω δει αυτό, δεν είχα εντυπωσιαστεί και τόσο. Στο μεταξύ πρέπει να κάνω χώρο όλο αυτό. Ben 10, Alien Force. Εγώ βγάζω, εν τω μεταξύ συνεχίζω σας λέω. Όλα μέσα με manual, κουτάκι. Μια μικρή συλλογή πραγματικά. FIFA Street 3. Και όταν λέμε για παιχνίδια με manual, πραγματικά είναι τεράστια έτσι τα manual που έχουν και πολύ βαριά. Μετά πάμε στα διαμάδια. Platinum Pokemon version. Platinum. Wow. Αυτό ήθελα να το παίξω πραγματικά. Αυτό είναι μέσα που έχω την κασετούλα που σας έδειξα που είναι ήδη μέσα στο DS. Είναι άδειο μέσα, προφανώς σας έδειξα την κασετούλα ξεχωριστά. Πάμε. Pokemon Diamond. Και Pearl version. Εδώ είναι Diamond προφανώς. Και τελευταίο, Yu-Gi-Oh! Να σας το δείξω. Αυτό εδώ. Πραγματικά, εντυπωσιακό, wow. Όλο αυτό, εντάξει, είναι... σας το δείχνω γιατί και εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Δεν περίμενα ότι θα χτυπούσα τέτοια προσφοράρα. Είναι μια ολόκληρη συλλογή για μένα, πραγματικά. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Και 3 που έχει μέσα 16 παιχνίδια. Εντάξει, respect και με το παραπάνω. Και χίλια ευχαριστώ στο παιδί πραγματικά που μου το έστειλε. Δεν λέω το όνομά του, αυτός θα καταλάβει γιατί βλέπει το κανάλι, το παρακολουθεί, μου είπε. Χίλια ευχαριστώ πραγματικά. Και γενικά, εντάξει, ναι. 85 ευρώ για όλα αυτά τα παιχνιδάκια. Ας τα μεταφορικά δεν μετράνε. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη συλλογή. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας γιατί αυτή τη στιγμή απέκτησα μια συλλογή ακόμη και έχω σκοπό να εμπλουτίσω αυτή τη συλλογή. Επίσης, να τονίσω, ένας φίλος μου έχει δανείσει και αυτό εδώ για να δοκιμάσω κάποια παιχνίδια. Μου έλειπε η συσκευή. Να και η συσκευή ήρθε. Αυτό είναι το ωραίο. Γιατί σας έχω πει πολλές φορές που βλέπετε και τα eBay. Παίρνω κάποια πράγματα που δεν έχουν λογική. Αλλά ξέρω ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που ό,τι έχω πάρει θα το χρησιμοποιήσω. Πήρα, μου δώσαν μια R4 χωρίς να έχω... Χτυπάει από τη λόγω του γενναιού του αδερφού μου, προφανώς. Λοιπόν... Ωραίο, Άνι. Ξυμητήρι. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ. Ναι, σας έχω πει πολλές φορές ότι... Παίρνω πράγματα τα οποία δεν έχουν κάποια λογική ώρες-ώρες, αλλά εάν τα βάλεις σε μια σειρά, κάποια στιγμή ταιριάζουν όλα μαζί, ρε παιδί μου, οπότε δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή είμαι αλλού. Wow. Θα έχω δουλειά μαζί για το στρατόπεδο. Αν και θα το δείτε πολύ μετά, μπορεί και να έχω πολιθεί όταν θα δείτε το βίντεο ή και όχι, θα δούμε πότε θα το δείτε. Wow, εντάξει.
Respect. Αυτό, παιδιά, ήταν μια συλλογή που μόλις απέκτησα. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Ήθελα να σας κάνω να χαρείτε μαζί μου. Ελπίζω να χαρήκατε. Και πάμε, συνεχίζουμε. Επίσης να σας πω ότι είμαι σε αναζήτηση για παιχνίδια τώρα και DS φυσικά, PSP και Game Boy. Εάν έχετε παιχνίδια που θέλετε να πετάξετε, ρε παιδί μου, να βγάλω και αυτό εδώ, το πάνω. Εάν έχετε παιχνίδια που θέλετε να πετάξετε ή που θέλετε να ξεφορτωθείτε, γιατί για οποιοδήποτε λόγο, ρε παιδί μου, γενικά πείτε μου, στείλτε μου στο Facebook, με ξέρετε, αν τα πουλάτε οτιδήποτε, σε κάποιες λογικές οικονομικές τιμές ή οτιδήποτε, πείτε μου γενικά. Και από κάτω πείτε μου βασικά και θέλω στα σχόλια, επειδή ξέρω ότι όλοι παίζετε Pokémon και έχω εντυπωσιαστεί τώρα που είμαι στο στρατό, όλοι παίζουν Pokémon στο στρατό, όλοι έχουν ROM φορτωμένα στα κινητά τους. Ποια είναι η αγαπημένη σας κασέτα από Pokémon? Εμένα αυτή τη στιγμή περμάτησε The Fire Red, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Και περιμένω να δοκιμάσω και αυτές εδώ πώς και πώς για να δω ποια θα είναι η καλύτερη από αυτές. Κώστας, check the now. Μια μικρή συλλογή, μεγάλη για μένα, μικρή για εσάς, δεν ξέρω, εσείς προφανώς μπορεί να έχετε περισσότερα. Αλλά ναι, ήταν μια καλή προσφορά. Και στην τελική, αν είσαι άκαρδος που θες να τα πουλήσεις, για παράδειγμα, μπορείς να βγάλεις πολύ περισσότερα λεφτά, αν και δεν σκοπεύω. Αυτά εδώ θα πάρω μια θέση στο ράφι μου. Σκεφτείτε, εδώ είχα το 3DS και σκέφτομαι τι παιχνίδια να πάρω όταν το κάθε παιχνίδι έχει 30 ευρώ. Το βρίσκεις στη φθηνότερη τιμή 30 ευρώ. Να βρεις τόσα παιχνίδια μόνο με τόσα χρήματα είναι υπερπροσφορά πραγματικά. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο ο οποίος του έβαλε την αγγελία. Και μια υπόσχεση ότι θα προσέχω σαν τα μάτια μου από εδώ και πέρα. Είμαι ο Κώστας, check the now. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Γεια σας.